Ο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, βρέθηκε στο Ναύπλιο τη Δευτέρα του Πάσχα και με πήρε ένα τηλέφωνο. Βέβαια, η φιλία μας κρατάει χρόνια και η συνεργασία μας. Πήγα λοιπόν στο Ναύπλιο, εκεί συναντηθήκαμε ο Γιώργος Πατούλης, ο Δημήτρης ο Κοστούρος και εγώ, και βεβαίως τι άλλο θα λέγαμε, συζητήσαμε για θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, για το συνέδριο της ΚΕΔΕ που έρχεται σε λίγες μέρες. Και βέβαια από την δεύτερη θέση μου, από την θέση του Προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου, είπαμε κάποια πράγματα. Ένα πρώτο θέμα το οποίο θα προταχθεί, και είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, θα είναι να ζητηθεί από την κυβέρνηση, επιτέλους στην Ελλάδα, να γίνει ό,τι γίνεται στην Ευρώπη. Με αφορμή λοιπόν τη φωτιά και το πρόβλημα εκείνων των ημερών, το οποίο με ρώτησε τι ακριβώς γίνεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται, και βεβαίως ήρθε να χειροκροτήσει και αυτός την άποψη που υπάρχει παντού διάχυτη, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει πράξη, λέγοντας ότι ναι, θέση δική μας είναι ότι πρέπει να πάμε στην καύση των σκουπιδιών. Η καύση παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό γίνεται στη Γερμανία, αυτό γίνεται στην Ολλανδία, αυτό γίνεται στη Γαλλία, αυτό γίνεται παντού. Μην φανταστείτε καύση και ντουμάνια και καπνούς, εκεί δεν υπάρχει, αχνίζει το εργοστάσιο από πάνω και βγάζει έναν ατμό. Μόνο ατμό, όχι τον ατμό που βγάζουν κάποια άλλα εργοστάσια που ασχολούνται με άλλα πράγματα. Μιλάμε για τελείως ατμό. Αυτό το οποίο είδαμε εμείς πριν από λίγο καιρό όταν επισκεφθήκαμε τη Γερμανία. Αυτή λοιπόν είναι η θέση την οποία θα έχει η ΚΕΔΕ. Γιατί έχει αυτή τη θέση η ΚΕΔΕ? Γιατί απέκτησε βίτσιο και πρέπει τα σκουπίδια να καίγονται? Όχι. Γιατί η καύση των απορριμμάτων παράγει ηλεκτρική ενέργεια, την οποία χρειάζονται οι Δήμοι για τον νυχτερινό φωτισμό. Και παρένθεση ανοίγω, η ΔΕΗ μας χρεώνει το ρεύμα, όσο χρεώνει το οικιακό ρεύμα, χρεώνει και στα σπίτια μας και στους δρόμους, με αποτέλεσμα αυτά όλα ανταποδοτικά να τα παίρνουμε από τον πολίτη, από το δημότη, με τα δημοτικά τέλη. Άρα λοιπόν, εάν υπήρχε η δυνατότητα της καύσης των απορριμμάτων, όπως γίνεται στις προηγμένες χώρες, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα σήμερα και θα είχαμε χρήματα στα ταμεία των Δήμων. Δεύτερον, αργότερα θα μπορεί επίσης να παράγει, εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, να παράγει και ζεστό νερό. Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές ολυνώσεις οι οποίες θα πρέπει να απλωθούν και να πηγαίνουν στα νοικοκυριά, όπως έχει γίνει στις προηγμένες χώρες. Ας το βάλουμε όμως αυτό στην άκρη και ας πούμε ότι μόνο τα εργοστάσια θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες σωληνώσεις, όπου χρειάζονται μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, και μιλάω τα εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, τα κολυμβητήρια ενδεχομένως, που θα μπορούσαν να έχουν μονοκάναλα δίκτυα τέτοια, γιατί η δαπάνη αυτή είναι μια φορά αλλά κρατάει για πάντα. Και από την άλλη μεριά, όλο αυτό το έσοδο θα ήταν υπέρ των Δήμων. Αυτά συζητήσαμε σε πρώτη φάση. Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει παρέμβαση για τα οικονομικά των Δήμων από την κυβέρνηση, γιατί έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ τα οικονομικά των Δήμων, και μιλήσαμε για το προσυνέδριο που θα γίνει στο Λουτράκι σε λίγες μέρες και για το μεγάλο συνέδριο που θα γίνει στη Χαλκιδική 8 με 10 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ή 7 ή 8, 9 Μαΐου. Πιστεύω ότι ήταν μια επικοδομητική συζήτηση και εγώ θα ήθελα να μείνω μόνο στο ευχάριστο μέρος της ιστορίας. Έγραψα και στην προσωπική μου σελίδα ότι μετά από πολλά χρόνια είδα μια φωτογραφία, ο Δήμαρχος του Άργους με τον Δήμαρχο του Ναυπλίου να κάθονται στην πλατεία Συντάγματος. Όχι γιατί έχουμε κάτι να μοιράσουμε ή είχαμε κάτι να μοιράσουμε στο παρελθόν, απλά ίσως ενδεχομένως να μην είχε τύχει ή οι νοοτροπίες να ήταν διαφορετικές. Νομίζω όμως ότι σήμερα, για να πάει η τοπική αυτοδιοίκηση μπροστά, χρειάζονται συνεργασίες. Το τι με είχε πειράξει στο παρελθόν εμένα ή το τι είχε πειράξει τον Ναύπλιο στο παρελθόν θα πρέπει να μείνει στην άκρη. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα πρέπει να κάτσουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα με τα προβλήματά της από κοινού. Ο σκοπός ο δικός μου, για να μην προστρέξουν κάποιοι και κόψουν και τον ύπνο τους και χάσουν και τον ύπνο τους, δεν προτίθεμαι να κατέβω στις βουλευτικές εκλογές. Για να μην νομίζουν ότι οι δικές μου αυτές οι παρουσίες έχουν άλλους λόγους και τρόπους. Ο Καμπόζος έμαθε στη ζωή του να λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια. Όταν έχω κάτι να σας πω, θα σας το πω εγώ. Όπως θα έρθει η ώρα να φύγω από τη θέση που είμαι και θα σας το πω εγώ. Και δεν θα φύγω να πάω κάπου αλλού για να προδώσω το λαό που με ψήφισε και με στηρίζει, αλλά θα φύγω ενδεχομένως γιατί θα έχω τελειώσει σε ένα μεγάλο βαθμό το έργο μου. Άρα λοιπόν,
για κάποιους που έσπευσαν να πούν ότι ο Καμπόζος πάει στον Άφλιο γιατί σκοπεύει να γίνει βουλευτής. Μάταια. Λοιπόν, να συνεχίσουν να κοιμούνται εκείνοι που φοβούνται και να μην φοβούνται, γιατί δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο. Συνεργαζόμαστε με τον Δήμαρχο του Ναυπλίου, συνεργάζεται ο Δήμαρχος του Ναυπλίου με τον Δήμαρχο του Άργους. Από κοινού χαράζουμε πορείες, γιατί οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτούς τους δύο δήμους θα πρέπει να έχουν καλύτερες μέρες. Και εκείνοι θα κάνουν πράξεις υπέρ ημών και εμείς θα κάνουμε πράξεις υπέρ αυτών. Η συνεργασία είναι μια αμφίδρομη αντίδραση. Πηγαίνει και από το Α στο Β, αλλά και από το Β στο Α.